Ντάντε Αλιγκέρι, Καθαρτήριο. Μετάφραση, ανάγνωση, σχόλια, Γιώργος Κοροπούλης. Μουσική, Γιώτης Παρασκευαΐδης, Κίμων Βλαχάκης. Άσμα 16. Παραμένουμε στο τρίτο πλάτωμα, των οργύλων. Και ο Δάντης πιάνει συζήτηση με τον Βενετό Μάρκο Λομπάρντο. Σκοτάδι κόλασης, άναστρη νύχτα, καθώς τον λιγοστό ουρανό τον σκέπασε η πιο πυκνή και μαύρη συννεφιά. Πέπλο ποτέ στην όψη μου δεν έριξε, τόσο βαρύ και από ύλη τραχιά τόσο, όσο ο καπνός ετούτος που μας στήληξε. Τα μάτια μου ανοιχτά πώς να κρατήσω. Και ο γνωστικός πιστός μου συνοδός ήρθε κοντά και μου έδωσε τον ώμο. Κι όπως τον οδηγό του ο τυφλός κρατάει μη χαθεί ή χτυπήσει έξαφνα κάπου και πληγωθεί ή τον βρει ο θάνατος, μες στον πικρό και ακάθαρτο αέρα πήγαινα κι όλο ο Κυριός μου έλεγε «Κοίτα μην ξεμακρύνεις από μένα». Κι ακούω φωνές και κάθε μια μου φάνηκε στον αμνό του Θεού που τα μαρτήματα πλένει για ειρήνη και έλεος να δέεται. Με το Agnus Dei ξεκινούσαν πάντα, με ίδια λόγια όλες, κι ίδιο μέτρο, κι έτσι έμοιαζαν να ομονοούν απόλυτα. «Πνεύματα είναι δάσκαλε που ακούω?» ρωτάω, και απαντάει «Σωστά μιλάς, πάνε να λύσουν τις οργείς στον κόμπο». «Ποιος είσαι, τον καπνό μας διαπερνάς, για μας μιλάς και φαίνεσαι ακόμη το χρόνο με καλένδες να μετράς?» Αυτά είπε μια φωνή. Τότε μου λέει ο δασκαλός μου, «Απάντησε και μάθε αν τούτος είναι ο δρόμος που ανεβαίνει». Κι εγώ, «Πλάσμα που μόνος σου εξαγνίζεσαι, πίσω στον πλάστη σου να πας ωραίο, θα ακούσεις θαύματα αν μαζί μου έρχεσαι». «Όσο επιτρέπεται σ' ακολουθώ», λέει, «κι η ακοή θα με κρατάει κοντά σου, αν και τυφλώ από τον καπνό». Κι έτσι άρχισα. «Με τη φασκιά ετούτη που ο θάνατος τη λύνει, εδώ φτάνω, της κόλασης περνώντας την οδύνη. Κι αφού ο Θεός με δέχτηκε ως εδώ στη χάρη του και την αυλή του ευδόκησε να δω, πράγμα στις μέρες μας ατέριαστο, ποιος ήσουν πριν το θάνατο φανέρωσε, και πες μου αν για το πέρασμα πηγαίνω καλά, τα λόγια σου οδηγός μου θα'ναι». «Υπήρξα Λομβαρδός, με λέγαν Μάρκο, του κόσμου ήμουν, μόχθησα για όσα κανείς πια δε θα τέντωνε το τόξο. Για να ανεβείς θα πας ίσια μπροστά». Έτσι είπε, και μετά, «Παρακαλώ να δεηθείς για μένα εκεί ψηλά». Κι εγώ σ' αυτόν, «Το λόγο μου σου δίνω, θα κάνω ό,τι ζητάς, μα μια απορία με τρώει και πρέπει να ελευθερωθώ. Απλή αρχικά, διπλή χάρη σε σένα, αφού όσα λες σωστά λένε πως είναι κι άλλου τα λόγια, που με τούτα τέριαξα. Ο
κόσμος είναι αλήθεια, απογυμνώθηκε από αρετές όπως το λες, γεννάει την ανομία και από αυτήν πια γέμισε. Μα εσύ, σε κλιπαρώ, πες μου τι φταίει, για να το πω και σ' άλλους. Κάποιοι δείχνουνε τους ουρανούς και κάποιοι άλλοι τη γη. Στέναξε και το στεναχμό του στρέβλωσε η θλίψη σε ένα αχ. Και είπε, ο κόσμος τυφλός είναι αδελφέ μου και όντως έρχεσαι εσύ από τον κόσμο. Λέτε πως υπέτειος για όλα, λες και εκείνος κατά ανάγκη κινεί τα πάντα, είναι ο ουρανός. Τι μένει απ' την ελεύθερη σας βούληση τότε? Πως είναι δίκαιο να φέρνει χαρά το αγαθό, το κακό λείπει? Ο ουρανός τη στάση σας ενάβει, δεν λέω όλες, κι αν το πω, σας δόθηκε φως το καλό και το κακό να δείχνει και βούληση ελεύθερη. Κουράζεται τα ουράνια στην αρχή να αντιπαλεύει, τα πάντα όμως νικά όταν εδραιώνεται. Ελεύθερους σας κυβερνά υπέρτερη δύναμη, φύση βέλτιστη σας πλάθη το νου, δεν τον ορίζουν οι ουρανοί. Κι αν τώρα ο κόσμος στα χαμένα πάει, εντός σας την αιτία αναζητήστε. Έλα κοντά μου κι άκου την εξήγηση. Από τα χέρια εκείνου που την νοιάζεται και πριν υπάρξει, βγαίνει σαν παιδάκι που μέσα στο παιχνίδι κλαίει και χαίρεται η απλή ψυχή που τίποτα δεν ξέρει. Χαρούμενα από τον πλάστη εκπορεύτηκε, πρόθυμα θα στραφεί σ' ό,τι τη θέλγει. Και πρώτα του ευτελές πάει και γεύεται, κι αν δεν βρει χαλινάρι και οδηγό η αγάπη της, σε εκείνο προσκολάται. Ιδού γιατί χρειάστηκε και νόμο και βασιλιά που έστω να διακρίνει τις πόλεις της αληθινής τον πύργο. Λοιπόν, έχετε νόμο. Ποιον δεσμεύει? Κανέναν. Κι ο ποιμένας πόδια δίχυλα δεν έχει, όσο και να αναχαράζει. Κι όταν κι άλλοι δουν να ρίχνεται άπλιστα ο οδηγός αυτό που τόσο ωρέγονται, βοσκάνε αυτό, δεν θέλουν τίποτα άλλο. Αν χάλασε ο κόσμος, κυβερνιέται άσχημα και το βλέπεις, αυτό φταίει. Η φύση εντός μας, όχι, δεν μολύνθηκε. Είχε η δασκάλα του καλού η Ρώμη δύο ήλιους, τους δύο δρόμους να φωτίζουνε, του κόσμου ένας, στο Θεό οδηγεί ο άλλος. Και μπερδεύτηκαν και σβήσανε. Το ξύφος και η ράβδος του ποιμένα για το κακό έχουν σμίξει. Δεν φοβούνται το ένα τ' άλλο έτσι ενωμένα. Κι αν αμφιβάλλεις, κοίτα τον καρπό. Από το σπόρο κρίνεις και το γέννημα. Στη χώρα που ο Αντίγκε και ο Πό αρδεύουνε, ευγένεια και ανδρεία υπήρχαν πριν σηκώσει ο Πάπας πόλεμο στο Φρυδερίκο. Τώρα εκεί ελεύθερα διαβαίνει όποιος ντρέπεται να δει ή να ζυγώσει εκείνους που ζουν έντιμα. Τρεις γέροντες απέμειναν να ψέγει εντός τους ο παλιός καιρός το νέο και βιάζονται ο Θεός να τους καλέσει. Κουράντοντα Παλάτσο και Γκεράρντο και Γκουίντοντα Καστέλ, όπως οι Γάλλοι τον αγαθό φωνάζουν Λομβαρδό. Η εκκλησία της Ρώμης είναι ρί δυο εξουσίες πια και έτσι στις λάσπες κυλάει με το φορτίο που σηκώνει. «Καλέ μου Μάρκο», είπα, «σωστά μίλησες. Βλέπω γιατί η κληρονομιά δε δόθηκε και στου Λεβί τα τέκνα. Όμως πες, ποιος είναι ο Γκεράρντο αυτός που έμεινε προσόνιδος της εποχής της Βάρβαρης, μια και θυμίζει αυτούς που ζούσαν άλλοτε? Ή δεν καταλαβαίνεις, ή με πειράζεις», μου απαντάει. «Τον καλό Γκεράρντο δεν ξέρεις, λες, στη γλώσσα της το σκάνεις». Πώς να τον πω αλλιώς, εκτός κι αν πω «της γκάγια ο πατέρας». «Μάρκη, να'ν ο Θεός μαζί σας, σας αφήνω. Η λάμψη τον καπνό που διαπερνάει γίνεται πιο λευκή. Άγγελος έφτασε εκεί, πρέπει να φύγω πριν με δει». Και στρέφοντας τα νότα, πια δεν μ' άκουγε.
Άσμα 17. Πέφτει το βράδυ και ο καπνός αρχίζει να σκορπάει. Η σκέψη του ποιητή είναι δοσμένη σε οράματα, ηθικά παραδείγματα όλα, που μιλούν για την παραφορά της οργής. Παρουσιάζεται ένας άγγελος που δείχνει στους δύο ποιητές τη σκάλα που βγάζει πιο ψηλά. Ανεβαίνουν τη σκάλα και φτάνουν στο επόμενο, όπου βρίσκονται οι ψυχές των οκνηρών. Εξηγήσεις του Βυργίλιου στο Δάντη για την υποδιέρεση του καθαρτηρίου σε πλατώματα. «Πηγή κάθε αρετής», λέει ο Βυργίλιος, «μα και κάθε αμαρτίας, είναι η αγάπη. Αν αυτή δεν κατευθύνεται σωστά, γεννάει τα αμαρτήματα που βρίσκονται στα τρία χαμηλότερα πλατώματα. Την έπαρση, το φθόνο, την οργή. Αν είναι λειψή, χλιαρή η αγάπη, γεννάει την οκνηρία. Ροπή που εξαγνίζεται σε τούτο το πλάτωμα, το τέταρτο. Αν συγκεντρώνεται υπέρμετρα στην υλική ικανοποίηση, γεννάει τα αμαρτήματα που εξαγνίζονται στα τρία ψηλότερα, δηλαδή τη φιλαργυρία, τη λεμαργία, τη φιλιδονία. Θυμήσου, αναγνώστη, αν στα βουνά σε κύκλωσε ομίχλη και κοιτούσες σαν τυφλοπόντικας μέσα από το δέρμα. Κι όταν πυκνές κι υγρές οι καταχνιές άρχισαν να σκορπίζονται, τη σφαίρα του ήλιου αμυδρά πως την ξεχώριζες. Και τότε η φαντασία σου, ναι, γρήγορα θα φτάσει πια να δει τον ήλιο που έδιε σιγά σιγά εγώ πως ξαναείδα. Το βήμα μου με του δασκάλου τέριαξε το σίγουρο και απ' την ομίχλη βγήκα στο φως που στα κρογιάλικα το πέθαινε. Ω φαντασία, κάποτε απ' τα πράγματα μας αποσπάς του κόσμου. Δεν μας νοιάζει χίλιες τρομπέτες κι ανοιχούν ολόγυρα. Ποιος σε κινεί αν δεν σε οθεί η αίσθηση. Το φως που στα ουράνια διαμορφώνεται, μόνο του εισταλμένο εδώ με βούληση Θεού. Στη φαντασία μου εντυπώθηκε η άγρια πράξη που την κόρη άλλαξε σε αηδόνη που να τραγουδάει χαίρεται και μες στον εαυτό του ο νους μου βούλιαξε έτσι που δεν μπορούσε να δεχτεί κάτι απ' έξω. Κι όπως πια υψώθηκε η φαντασία ήρθε σαν βροχή εικόνε σταυρωμένου. Αγριοπός ψυχοραγούσε κι όλο περιφρόνησε και γύρω του ο μέγας αχασβήρος, η σύζυγός του Εσθήρ και αυτός που έκρινε και έπρατε δίκαια πάντα, ο Μαρδοχαίος. Κι όταν η εικόνα αυτή γκρεμίστηκε σαν φυσαλίδα αν χάσει το νερό που κάτω θέτου φτιάχνεται, αναδύθηκε στο όραμά μου κόρη που πικρό έσερνε θρήνο. Δύστυχη βασίλισσα, σοδήγησε η οργή σου στο χαμό. Πέθανες να μη χάσεις τη Λαβίνια και μέχασες κι εγώ είμαι που θρηνώ για το δικό σου το χαμό μητέρα. Αν τα κλειστά σου μάτια φως καινούριο χτυπήσει, ο ύπνος γίνεται κομμάτια, μα πριν χαθεί ψυχοραγή για λίγο. Έτσι κατέρευσε κι η φαντασία όταν στο πρόσωπο ένα φως με χτύπησε με δύναμη ασυνήθιστη. Και κοίταξα τριγύρω μου να δω πού τάχα βρίσκομαι και ακούω φωνή. Εδώ είναι που ανεβαίνουνε και τώρα τίποτα άλλο πια δεν με νοιάζε. Ο πόθος μου να δω ποιος μου μιλούσε θα έσβηνε αν πρόσωπο με πρόσωπο βρισκόμασταν και μόνο τότε τόσο με έκαιγε. Μα όπως η ματιά μας από τον ήλιο θολώνει και ένα πέπλο μας τον κρύβει, έτσι έχασα τη δύναμη να βλέπω. Αυτό είναι πνεύμα θείο. Θα μας δείχνει το δρόμο δίχως να του το ζητήσουμε, κρυμμένο με στην ίδια του τη λάμψη, όπως ένα στον άλλο βοηθάμε. Όποιος ανάγκη δει, μα περιμένει παράκληση, πες κιόλας πως αρνήθηκε. Το βήμα συντονίσουμε στην πρόκληση, πριν πέσει η νύχτα. Τότε να σταθούμε θα πρέπει, ώσπου το φως να επιστρέψει. Αυτά ο οδηγός μου είπε,
και στρέψαμε μαζί τα βήματά μας προς μια σκάλα. Στο πρώτο σκαλί μια πνοή με χάιδεψε, πλάι μου σαν να σάλευε φτερούγα. «Μακάρι οι ειρηνοποιοί που δίχως θυμό ζουν», να ψάλουν άκουσα. Οι τελευταίες αχτίδες πριν να πέσει η νύχτα είχαν πάει τόσο ψηλά που εδώ και εκεί τα αστέρια είχαν φανεί. «Η κμάδα μου, γιατί μ' αφήνεις», είπα μέσα μου, γιατί ένιωσα να χάνουνε τη δύναμή τους πρόσκαιρα τα πόδια. Βρισκόμασταν εκεί που δεν πηγαίνανε πιο πάνω τα σκαλιά και τότε πια σταθήκαμε, σαν πλοίο που προσάραξε. Κι εγώ εδώ για λίγο αφού κράστηκα, μήπως κι ακούσω κάτι από τον καινούριο τον κύκλο. Έπειτα στράφηκα και ρώτησα. «Πες μου, γλυκέ πατέρα μου, στον κύκλο που είμαστε, ποιο κρίμα καθαρίζεται? Στο βήμα μην ταιριάξεις και το λόγο». «Η αγάπη του καλού που αποδείχτηκε νοθρή», μου λέει, «γιατρεύεται εδώ. Το αργό κουπί πιο γρήγορα κινείται. Αν θες αυτό να γίνει πιο ξεκάθαρο, στρέψε το νου σε μένα και θα δρέψεις γλυκό, μια και σταθήκαμε καρπό. Ποτέ δίχως αγάπη πλάσμα ή πλάστης, παιδί μου, δεν υπήρξε φυσική ή της ψυχής, και αυτό καλά το ξέρεις. Η φυσική δεν σφάλει, μα η άλλη μπορεί προς το κακό να πλανηθεί, μπορεί να υστερεί ή να υπερβάλλει. Στο πρώτη στο αγαθό εφόσον τίνει και δίνεται στα ελάσσονα με μέτρο, δεν οδηγεί σε αμαρτωλή απόλαυση. Μα αν στρεβλωθεί προς το κακό ή ζήλο λιψό είτε υπέρμετρο επιδείξει, το πλάσμα του στον πλάστη στρέφει αντίδικο. Βλέπεις λοιπόν πως μέσα σου η αγάπη σπόρος είναι και δίνει το καλό, μα κι ό,τι να τιμωρηθεί του πρέπει. Κι αφού θέλει να βλέπει ευτυχισμένο εκείνο που αγαπά, ποτέ και τίποτα τον εαυτό του δεν μισεί τον ίδιο. Κι αφού αυθύπαρκτο κανένα πλάσμα και χώρια από τον πλάστη δεν νοείται, δεν θα μισεί και εκείνον. Αν σωστά ως τώρα λοιπόν κρίνω, αγαπάτε του άλλου το κακό. Κι αυτή η αγάπη με τρεις τρόπους στη λάσπη σας γεννιέται. Κάποιος χάρη του άλλου την ταπείνωση να υπερέχει ελπίζει. Αυτό και μόνο ποθεί, να δει τον άλλο να γκρεμίζεται. Κάποιος φοβάται δόξα, τιμή, θρόνο και ισχύ μη χάσει, αν άλλος υψωθεί, και μες στη θλίψη του ποθεί το αντίθετο. Και εν τέλει κάποιος που έχει πληγωθεί, μνησικακή και εκδίκηση απεργάζεται ο νους του για τον άλλον. Τούτη η τρίμορφη αγάπη εδώ χαμηλά εξαγνίζεται. Τώρα θα ακούσεις για την άλλη, εκείνη που δίχως μέτρο το καλό ωραίγεται. Αόριστα καθένα συλλαμβάνει κάτι που την ψυχή του λέει θα ανάπαυε, και αυτό ποθεί, αυτό μοχθεί να βρει. Αν όμως χλιαρά, νοθρά το γύρεψε, τούτος εδώ ο κύκλος του ταιριάζει, που τιμωρεί όποιον δίκαια μετάνιωσε. Κι υπάρχει κι αγαθό που δεν σε κάνει ευτυχισμένο. Ευτυχία δεν είναι ουσία για να ριζώσει, να καρπίσει κάθε καλό. Η αγάπη που αφέθηκε σε αυτό να πάει παιδεύεται στους τρεις πιο πάνω κύκλους. Μα πώς διαιρείται στα τρία, δεν λέω. Μόνος θα το βρεις. Ντάντε Αλιγκέρι, Καθαρτήριο. Μετάφραση, ανάγνωση, σχόλια, Γιώργος Κοροπούλης. Μουσική, Γιώτης Παρασκευαΐδης, Κίμων Βλαχάκης.